απλή πάσα. Άρα λοιπόν είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε και όλα αυτά τα στοιχεία στην συγκεκριμένη παιχνίδι. Εδώ Λάσμα έχετε στη βοήθεια του Γκίστ και κόβει τον Γιάνκοβιτς, ο οποίος πλησίασε κοντά στο της περιφέρειας. Ούκιτς ψηλά, ο Γκίστ για το σκρίνει στην μπάλα, Λάσμε. Σουτάρει ευστοχή, ο Λάσμε φέτος Κώστα Μίσα. Κάνει ένα τελείως διαφορετικό. Αυτός είναι ο Ραμέλ Κάρι. Βγάζει σπλίτ έξω στον Μασούλη, που είναι στημένος και σουτάρει και ευστοχή. Ο Μασούλης φέτος Κώστα ήταν ο πιο ήταν MVP με τον παραφτάνει στον Σκοσιανίδη που έχει χώρο μπροστά του και καρφώνει καθώς εκεί, καθώς ξέφυγε από τον αντιπάλο του Μπουκ και δεν θα μπορούσε ο παπάς να τον κόψει. Σε ζώνη από ό,τι βλέπω ο Πανιώνιος. Γκίς ξεφεύγει από τον τίτρο αντίπαλο και πάλι. Καθώς είχε βρεθεί στις περιστροφές ψηλά ο Μπούκερ μόνο στο Μίλμπερν, έχασε τον αντιπαλό του. Ναι, γιατί στις επιστροφές του Πανιωνίου χάσανε τους προσωπικούς παίκτες, οπότε έγινε. Αθηναίου, Τσατσαρίς. Εξπερ, σπεσιαλίστα στην πλάτη. Πρέπει να μετρήσει το καλάθι και μετράει κάπου στην πανέχεια του Στεφάνη. Ο Τσατσαρίς που έχει αναγάγει σε. Δηλαδή από τότε είχαμε να δούμε τέτοια γενιά. 14 χρόνια περάσαν. Να το κλέψιμο από την πίεση Ξανθόπουλο στο Λάσμε. Θα αφήσει εύκολα την μπάλα στο καλάθι. 16-14 από τον Γκαμπονέζο, τον Στεφάν Λάσμε, ο οποίος... Σκόρος στον πόντο. Στο παιδί έχουν περάσει από ό,τι βλέπω ο Μπατίς και ο Θανασούλας. Ο Παναθηναϊκός έπιασε με τον Νούκιτς. Την μπάλα φτάνει στο Λάσμε στα 10 δευτερόλεπτα. Λάσμε με αντίπαλο τον Καβαθά. Δεξιά ο Μπράμος. Σουτέρ θέσης καλός το αποδεικνύει. 20-16, πάμε στον Τιμπρούλ και Καβαθάς. Κλέβει ο Γκίστα το συμμαθή του στο Μέριλαντ, το συμφοιτητή του. Και μετράει το καλάθι. Καρακατσούνης είναι δίπλα. Εδώ ο Μίλμπερν έχασε κατά κράτος τη μάχη από τον Γκίστ. Ένα λάθος είναι επαναφορά που κοστίζει. Εσπευμένος λοιπόν ο Σφερόπουλος ζητάει το time out. 8-40, κοιτάξτε εδώ σε επανάληψη. Το φάουλ έχει πάρει τα βήματα ο Γκίστ. 22-16, διαφημίσει λίγο μαζί. Πας, ξεφεύγει από τον Νούκιτς. Βήμα πίσω, δύσκολο σουτ και άστοχο. Έρχεται ο Μίλμπερν. Τάπα στον Γκίστ. Το φάουλ. Ο Ταβουλαρέας που είναι δίπλα δίνει αντιαθλητικό. Ούκιτς. Διαμαντίδης αμαρκάριστος, σουτάρει ευστοχή. Ο Παναθηναϊκός διευρύνει τη διαφορά. Είναι το τρίτο. Ένα ξεμαρκάριστο σου. Και αυτές είναι εντολές του coach Φερόπουλου να χρησιμοποιήσει το Γιάνκοβιτς ή τον Μπέιν αντίστοιχα δύο ψηλά περιφερειακά παιδιά κοντά στο καλάθι. Πέντε πάσα για τον Παναθηναϊκό, αστοχή ο Γκίστ, έρχεται ο Λάσμε, αλλάζει χέρι, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Πέιν, η τάπα ψηλά από το Λάσμε. Έχω βρει τον πελάτη σου, είπε Κυπαρίσο και το στυλ στο σουτ του μεγάλου, του πολύ μεγάλου Τζον Κόρφα. Έτσι, παίκτης του ΠΑΟΚ και διεθνής. Και διεθνής, έτσι. Με το ένα χέρι σου. Που μας έκαναν τη ζημιά τα τεγάλια του 89 και δεν τον άφησαν να παίξει το Ευρωμπάσκετ, θα θυμάσαι. Σου ήταν με το ένα χέρι, έτσι. Και ποσοστό επιτεύγει από σκρίση την μπάρα του Λάσμε, πολύ έξυπνα. Ο Μπατίς που κλέβει, αλλά είναι άτυχος εδώ για τη γλιστρά. Κάρεϊ, η προσποίηση του Μπράμου στο Γιάνκοβιτς. Προλαβαίνει τη βοήθεια από τον Μπέιν. Μια εξαιρετική ξεκίνημα. Διαμαντίδης χαμηλά. Βρίσκει διαγώνια τον Μπέιν. Τον Κάρεϊ. Παίζει πολύ αδύνατη πλευρά σήμερα. Οι διαγώνιες πάσες. Στους διαδρόμους. Αλλά στην πρώτη επίθεση που έκανε ο Παναθηναϊκός εναντίον τη ζώνη με τον Κάρεϊ, ο οποίος ήταν πάρα πολύ όριμος και πάρα πολύ σωστός. Και για δεύτερη φορά. Ο Κάρι, ο Αμερικανός ευστοχή. Δηλαδή στις δύο άμυνες ζώνης, ο Κάρι έχει δύο στα δύο. Τσατσαρίς. Ο Παναθηναϊκός με διαμαντίδη Τσατσαρί Μπράμο. Τσατσαρί και Λάσμο που χτυπάλε με κοντύτερο αντίπαλο. Με δύο κοντύτερους αντιπάλους. Ευστοχή τελικώς με ταμπλό. Καθώς βρέθηκε εκτός φάσης ο Μπούκερ. Εσύ, θυμάσαι αυτή η ιστορία είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν όταν είχε τραυματιστεί ο Λάρι Μίτλετον. Θυμάσαι. Και κάλυψε για αρκετό χρονικό διάστημα το 5. Πάρα πολύ καλά ο Τσατσαρίς. Διαμαντίδης με μεγάλα βήματα αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ήταν τότε εποχή που ήταν ένα από τα κορυφαία, ούμιν και το κορυφαίο τεσσάρι της Ευρώπης, ο Τσατσαρίς και πάλι μπροστά του. Σταματά, περιμένει, Τσατσαρίς, Διαμαντίδης, σουτάρει από μακριά για 3. 52-30, αυτό το ξέσπασμα του Παναθηναϊκού, διευρύνει τη διαφορά. Κάρι. Μασιούλης. Διαγώνια πάσα, δυνατή πλευρά, Μπράμος, σουτέρ θέση, είπαμε εξαιρετικός. Βέβαια δεν είναι ο μόνος τρόπος για να βγάλει. Αυτό που έχει περάσει τον Πανιόνιο. Αθηναίο που έφυγε πέρσι ήταν στον Καόδη και επέστρεψε. Ξανθόπουλος, περνάει κοντά στο καλάθι. Ένας περίπατος εκεί στην baseline. Νέα πάσα, δυνατή πλευρά, Μπράμος. Γωνία για τον Ξανθόπουλο, στο ένα δευτερόλεπτο. Ιδανικό τελείωμα για τον Ξανθόπουλο. Σκοσιανίδης και Ξανθόπουλος. Του
παίζει στο Τσιανί στην άμυνα και στην επίδεση σε ένα παιχνίδι. Εξαιρετική συνεργασία Ξανθοπούλου. Μια μεγάλη διαφορά και πώς παίζει. Νάγκουιν στο Σκοτσιανίτη. Πολύ όμορφα αποφεύγει τον Παπά, τα υψηλά καρφώνει. Είναι καλά ο Σκοτσιανίτη. Και το Αλφερόπουλο. 69-41. Φίλοι προπονητές και από άλλα σπορ μου λένε ότι έχουν γεμίσει τα στάδια, τα κολυμπητήρια. Γιαννόπουλος με ωραία κίνηση, ωραίο στυλ από χαμηλά. Ευτυχή. 71-24, 27 λάθη, μια ασίστ, δύο κλεψίματα. Σε 19 λεπτά. Μετράει το δίποτο. Μετράει. Εδώ μας φίλους στην Διαμάντη, τα λένε. Δεν θα ξαναπεί. Γιαννόπουλος. Τσαρτσάρης. Γι' αυτό είπε βοηθάμε. Λέει. Βοήθεια, όχι ότι ήταν δικός του. Ούκιτς με ένα από τα κλασικά αυτά. Ούκιτς. Προσποιείται πρωτομπόρια στο χείρ. 2-2 σε 30 δευτερόλεπτα για τον Ούκιτς, τον Κροάτη. Γουίν. Γιαννόπουλος. Δύσκολη προσπάθεια και φτωχή. Στους 2 μηδενικούς έχουν γίνει τα 2-0 σειρές. Now Γκουίν. Γιαννόπουλος. Νέα ωραία προσπάθεια για τον Γιαννόπουλο που είναι πρωταθλητής του δεύτερου λεπτού του Παναθηναϊκού. Ο Γιαννόπουλος φτάνει στους 6 με 3-6.